συνέχειας. Κάναμε την αντίδραση όπως πολύ σωστά προανέφερε στο τελευταίο 20 λεπτό, εκεί όπου είχαμε 7 τελικές και 2 τέρματα. Σαφέστατα μας αφήνει απογοητευμένο στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί μπορούσαμε καλύτερα να κερδίσουμε όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Γι' αυτό άλλο ταξιδέψαμε χθες στην Λάρνακα και το Γασιζή. Από εκεί πέρα όμως, αφού δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, κρατάμε τον τρόπο που η ομάδα αντέδρασε μετά το 2-0. Ένα 2-0 το οποίο ήταν από δικά μας λάθη και μας στήθησαν πάρα πολύ. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω, αυτό θα μας βοηθήσει τώρα να χτίσουμε την ψυχολογία μας, γιατί έχουμε και αρκετή ατυχία πριν από κάποιες αδυναμίες στα τελευταία παιχνίδια. Και αντιλαμβάνεσαι, ένας σημαντικός παράγοντας και τύχη σε παιχνίδια 6 βαθμών με ομάδες ισοδύναμες. Ψάχνεις τη λεπτομέρεια για να κερδίσεις το παιχνίδι, που τις περισσότερες φορές είναι στο νήμα αυτός που κερδίζει. Δύσκολα συμβαίνουν αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από μια εβδομάδα στο νέο στάδιο Λάρνακας και το 6-1. Είχαμε την ατυχία στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Το χαμένο πέναλτι του Σίλβα για την ευκαιρία του Μοντέρο στο 95. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Χθες, κλασικές ευκαιρίες από το 91 και μετά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να διορθώσουμε τα πολύ μεγάλα νεκρά διαστήματα τα οποία παρουσιάζει η ομάδα. Αυτά τα διαστήματα τα οποία μας άφησαν πολύ μακριά από τον μεγάλο κίνδυνο μας στόχο που ήταν η ιδιωτική του αστήματος. Και θα πρέπει να βρούμε έστω για την στάτη τη χρυσή συνταγή για να, αν όχι να τα εξαλείψουμε, τουλάχιστον να τα ελαχιστοποιήσουμε. Γιατί η ομάδα έχει τρομερές αρετές, η ομάδα πάρα πολύ ποιοτική. Και δυστυχώς αυτή η αστάθεια που μας χαρακτηρίζει από την αρχή της περίοδου για την ώρα είναι πολύ οδυνηρή για τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις οι παίχτες, η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πάντως, εντάξει, ο αναθεωρημένος στόχος της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι ακόμη εκεί. Νομίζω θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ Ομόνοιας Ανόρθωσης και Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν στην πορεία βρεθεί κάποια από τις τρεις να διεκδικεί το κάτι παραπάνω, όμως οι διαφορές βαθμολογικές αλλά και στο γήπεδο μεταξύ τους μας προειδιάζουν για μεγάλη μάχη. Είναι τρεις ομάδες με τον ίδιο ακριβώς στόχο. Θεωρώ ότι θα κρυθεί στο νήμα η τρίτη και προνομιούχα θέση. Επαναλαμβάνω ότι θα δώσω τη δική μας μάχη μέχρι το τέλος. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στις δικές μας αγωνιστικές δυνατότητες. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, ποιοτικότατο ρόστερ, εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο για την νέα αγωνιστική περίοδο. Να ακολουθούν δύο παιχνίδια συνεχόμενα στο Τσίριο με Σαλαμίνα για Ανόρθωση. Προφανώς είναι στόχος το 2-2, αλλά επειδή πρώτα είναι αυτό με τη Σαλαμίνα, από τα παιχνίδια που λέμε must win, που οτιδήποτε λιγότερο από τους τρεις βαθμούς θα είναι αποτυχία. Σαφέστατα, εδώ ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ακόμη. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι αυτή τη σειρά των αγώνων. Ακόμη και η νέα Σαλαμίνα, η οποία δεν έχει ουσιαστικά τον μεγάλο στόχο, είναι απαλλαγμένη από το άγχος. Άρα αυτό της δίνει την δυνατότητα να αποδώσει όσο καλύτερα γίνεται. Εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Κρατάμε, όπως είπα και χθες, όπως είπα και νωρίτερα, το χθεσινό τελευταίο 20 λεπτό κυρίως θα μας βοηθήσει ψυχολογικά και στην αυτοεπίθεση. Και παραλαμβάνω ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί όπως χθες το τελευταίο 20 λεπτό, ακόμη και όπως στο μεγαλύτερο διάστημα μετά από ΕΛ. Έχει αρκετές πιθανότητες να εκπληρώσει το στόχο της τρεις θέσης. Είναι σαφώς το φαβορί ενώ ψηνιά Σαλαμίνα, αλλά θυμόμαστε νομίζω και εσείς πολύ καλύτερα από εμάς το πώς έχασε κρίσιμους βαθμούς από την θεωρητικά πιο εύκολη ομάδα του πρώτου γκρουπ, την έκτη, τον Ερμή, την οποία δεν κέρδισε ούτε στο Τσίριο ούτε στη Λάρνακα. Οπότε φαντάζομαι είναι παράδειγμα προς αποφυγή τα περσινά παιχνίδια κόντρα στην έκτη ομάδα του πρώτου γκρουπ. Και πέρσι και πρόπερσι και στην καλή διάρκεια του αθλήματος με ακόμη και ομάδες οι οποίες έχουν υποβιβαστεί με κάθε βαθμούς. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυτή η αστάθεια μας πληγώνει για την ώρα. Δεν έχουμε να δουλέψουμε απολύτως τίποτα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα αγωνιστικά. Νομίζω ότι όποιος υποτιμήσει τον Απόλλωνα δεν μπορεί να το ξεγράψει εύκολα και θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Το έδειξε εχθές εκεί που όλοι μας είχαν ξεγραμμένος πώς αντέδρασε η ομάδα. Ακόμη και μετά το βαρύ αποτέλεσμα στη Λάρνακα, πώς πάει ο Απόλλωνας κόντρα στο ΑΠΟΕΛ.
Επαναλαμβάνω όμως, θα πρέπει να δουλέψουμε κυρίως στον τομέα της ψυχολογίας, γιατί ακόμη και χθες ταξιδεύοντας στη Λάρνακα είχαμε στην άκρη του μυαλού μας το ιστορικό από μια εβδομάδα εκεί. Ήταν κάτι το οποίο μας στιγμάτισε. Και θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτόν τον τομέα για να παρουσιαστούμε πολύ καλύτερα, γιατί από ποιότητα και ποδοσφαιριστές η ομάδα σφίζει. Έχουμε τους κορυφαίους επιθετικούς, έχουμε κορυφαίους αρχαίους. Άρα θεωρώ είναι θέμα πλέον αυτοεπίθεσης και ψυχολογίας για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Φάνουρε. Καλή συνέχεια στον απόλυμα. Πάμε και